Ιδιαίτερη ικανοποίηση φαίνεται πως επικρατεί στις τάξεις των φορέων του νομού αναφορικά με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα για το οριστικό, όπως φαίνεται σε πρώτη φάση, κλείσιμο της σχολής δοκίμωνας στη φυλάκων Ξάνθης. Ενώ σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, το μήνυμα σίγουρα εστάλει, αν και ο ίδιος επεσήμανε για άλλη μια φορά την ανάγκη για συμμετοχή όλων σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις που αφορούν όλη την περιοχή και όχι μόνο συγκεκριμένους κλάδους ή φορείς. Το μήνυμα σίγουρα εστάλει και εστάλει από πολλές πλευρές. Πρώτον, από πλευράς της δικής μας, στον όγκο της κινητοποίησης. Δεύτερον, από τη μη λειτουργία των υπηρεσιών. Τρίτον, από το κλείσιμο έστω το συμβολικό της ΔΟΕ για ένα δίωρο, τρίωρο, που σταμάτησαν οι όποιες συναλλαγές. Δόθηκε η διαβεβαίωση από την υπηρεσία της οικονομικής των ΔΟΕ ότι θα ενημερώσουν σχετικά το Υπουργείο για αυτή την πράξη. Πέραν αυτού, να είστε σίγουροι ότι και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι μεταβιβάσαν, οι βουλευτές δηλαδή, μεταβιβάσαν αυτό το μήνυμα προς τα κάτω, ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο κάποιοι θέλουν να σκέφτονται. Θέλω να πιστεύω ότι εφόσον αποφασίσουμε και κλιμακώσουμε τον αγώνα και σε αυτόν τον αγώνα τον μεγαλώσουμε, συμμετέχουν όλοι, γιατί δεν αρκεί μόνο οι υπάλληλοι και οι υπηρεσίες, αλλά τον μεγαλώσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τον εμπορικό κόσμο, προς τους πολίτες της Ξάνθης, διότι το ζήτημα το να αγωνίζεσαι για κάποια κεκτημένα τα οποία σου αφαιρούν δεν είναι ζήτημα μόνο των φορέων ή των θεσμικών εκπροσώπων. Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει προγραμματισμένη κάποια άλλη κινητοποίηση. Με τις προτάσεις όμως που πέφτουν στο τραπέζι των συζητήσεων να είναι πολλές και ενδεχομένως ορισμένες από αυτές να γίνουν πράξη. Να μην δεχθεί κανένας θεσμικός φορέας της Ξάνθης, δήμαρχος, αντιπεριφερειάρχης, περιφερειάρχης, κανέναν μα κανέναν κυβερνητικό εκπρόσωπο από επίπεδο Γενικού Γραμματέα και πάνω, δηλαδή Υπουργό, Υφυπουργό, Γενικό Γραμματέα, Υπουργείο, να μην τον κάνει επίσημα δεκτό σαν θεσμός. Δεύτερον, έκανα μία πρόταση προς τους δημάρχους και κυρίως τον Δήμαρχο Ξάνθης και στους φορείς όταν βρεθήκαμε πριν από την εκδήλωση της κινητοποίησης. Στην εκδήλωση της 4ης Οκτώβρη που είναι η παρέλασή μας, η κυβέρνηση θα στείλει κάποιον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ως συνήθως σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα. Λοιπόν, τον κύριο αυτόν να τον αφήσουμε να πάει μόνος στην εξέδρα, μόνος στην κατάθεση στεφάνω, χωρίς να τον συνοδεύσουμε, ώστε να είναι ένα μήνυμα, γιατί θα γίνει μήνυμα και θα γίνει θέμα στα μέσα ενημέρωση, τα κεντρικά. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε με ήπιο τρόπο, με εκδηλώσεις αυτής της μορφής και άλλες πολλές που μπορούν να μπουν στο τραπέζι και να συζητήσουμε, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν έχει αποφασιστεί, είναι όλα απλώς προτάσεις, μπορούμε να δούμε μια κλιμάκωση παραπέρα των ενεργειών μας σαν φορείς της Ξάνθης για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που η σχολή δοκίμωνα στη φυλάκων Ξάνθης κλείσει οριστικά, υπάρχουν προτάσεις για αντισταθμιστικά ωφέλη, ώστε να μην είναι η Ξάνθη εκείνη που θίγεται μόνιμα. Εάν ανεπιστρεπτή κλείνει η σχολή, γιατί πολύ φοβάμαι ότι το χρόνο θα κλείσει και κάποια άλλη από τις δύο που ήδη θα λειτουργήσουν, να δούμε αντισταθμιστικά ωφέλη τα οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε σαν περιοχή έναντι αυτών των απολειών που την χάνουμε. Διότι δεν μπορεί να είμαστε αυτοί οι οποίοι που διαρκώς εισπράττουν κλεισίματα, μεταφορές υπηρεσιών και γενικότερα απαξίωση της Ξάνθης. Θα μπορούσαμε λοιπόν στα πλαίσια ενδεχόμενα ενδυνάμωσης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου να πλαισιώσουν στην Ξάνθη μια-δυο σχολές καινούργιες. Να δούμε ενδεχόμενα τιμή σε μια ευρύτερη ενσωμάτωση άλλων υπηρεσιών σε επίπεδο περιφέρειας να μην θυγεί η Ξάνθη ή η όποια έδρα αυτών των υπηρεσιών να έρθει στην Ξάνθη. Άρα κατά συνέπεια έχουμε πρόταση, έχουμε στη σκέψη μας ορισμένα πράγματα, αλλά πολλά από αυτά δεν είναι τη στιγμή για να τα βγάλουμε ή να τα κοινοποιήσουμε ή να τα δημοσιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή. Ζητούμενο ωστόσο παραμένει η συμμετοχή όλων και ειδικότερα του εμπορικού κόσμου σε ενδεχόμενες μελλοντικές κινητοποιήσεις, αφού όπως επεσήμανε ο κ. Καραλίδης, όταν ο τόπος χάνει κάτι, ζημιώνονται όλοι. Και άρα όλοι θα πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή στις όποιες διεκδικήσεις. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η πλειοψηφία του εμπορικού κόσμου και γενικά του κόσμου της Ξάνθης συντάσσονταν με τη λογική των κινητοποιήσεων ή των διεκδικήσεων, γιατί το αντιλαμβάνονται όλοι ποιος είναι ο ρόλος αυτών των σχολών και γενικότερα το όταν χάνει η περιοχή κάτι το χάνουμε όλοι. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια άστοχη σκέψη ή μια λαθεμένη
στρατηγική το ότι δεν κλείνουμε γιατί δεν κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα. Θα μπορούσαμε επομένως να το δούμε και αυτό, ότι μέσα από το βαθμό των κινητοποιήσεων και των πιέσεων να δοθεί η δυνατότητα του ελέγχου του κλεισίματος αυτών των καταστημάτων ή των πολυκαταστημάτων μέσα από νομοθετικό πλαίσιο, να είναι ένα από τα αιτήματα της διεκδίκησης. Θα μπορούσαμε επίσης μέσα από τη μαζικότητα της κινητοποίησης να υπάρξει η δυνατότητα αποκλεισμού αυτών των χώρων των καταστημάτων, ώστε η τοπική κοινωνία να μην έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον οι ίδιοι δεν το επιθυμούν. Αλλά τέλος, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και ενδεχόμενα κάποιοι να συμμορφωνόταν πριν προβούμε σε οποιαδήποτε μορφή ή πράξη απέναντι σε αυτούς που δεν θα συμμορφωθούν σε μια τέτοια ενέργεια. Αυτά όμως μπαίνουν σε ένα τραπέζι και συζητιούνται, και όχι στη λογική «Α, αφού δεν γίνεται αυτό, δεν κάνουμε εμείς αυτό». Μένει λοιπόν να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις της κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μετά τις κινητοποιήσεις της Δευτέρας στη Ξάνθη. Ενώ ήδη έχει σταλεί και επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, με την οποία οι φορείς του νομού ζητούν άμεση συνάντηση μαζί του, ώστε να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει.